Ο κύριος Χατζηδάκης έφυγε, αλλά φαντάζομαι θα τον ενημερώσουν. Ο λαός μας λέει, φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Αυτό έκανε ο κύριος Χατζηδάκης εδώ. Ποιος είναι ο κλέφτης και ποιος ο νοικοκύρης. Ποιος αλήθεια, ποιες κυβερνήσεις μάλλον, καταλήστεψαν τα ασφαλιστικά ταμεία. Από το 1950 μέχρι το 81, άτοκα τα λεφτά από το αίμα και τον υδρότα των εργαζομένων στην ΕΤΒΑ που χρηματοδοτούσε τους Μποδοσάκηδες, τους Τσάτσους και όλους τους πυλώνες εντός εισαγωγικών της οικονομίας. Άτοκα. Ποιος πήγε στο χρηματιστήριο, δεν έκαναν σε εδώ από το ΠΑΣΟΚ, τα αποθεματικά των ταμείων και χάθηκαν δισεκατομμύρια. Δεν ήταν οι δικές σας οι κυβερνήσεις. Μόνο εμείς διαφωνούσαμε. Ποιος έκανε το PSI που έκλεψαν, γι' αυτό λέω ότι είστε κλέφτες του ιδρώτα των εργαζομένων, όλες οι κυβερνήσεις, που έκλεψε μέσα μία νύχτα δισεκατομμύρια κόπους γενεών ολόκληρων. Ποιος μείωσε τους μισθούς. Ποιος τσάκισε τις συντάξεις. Ποιος έχει τους συνταξιούχους στην ουρά 3-4 χρόνια, 5, για να πάρουν τη συντάξη, δεν είναι η δικιά σας κυβέρνηση. Δεν είναι οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τι είναι ζητιάνοι. Δικά τους λεφτά ήταν. Και πετσοκομμένα μάλιστα. Αυτοί λοιπόν είναι οι κλέφτες. Και ποιοι είναι οι νοικοκύριδες. Κλέφτες όλες οι κυβερνήσεις. Και κλέφτες χειρότεροι από τους κοινούς και τους ποινικούς. Γιατί τον ιδρώτα γενναιών, ανθρώπων που τσακίστηκαν στις οικοδομές, στα ναυπηγεία, στις πιο σκληρές δουλειές και δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι, τους ληστέψατε κυριολεκτικά όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Για ποιο λόγο αλήθεια? Γιατί δεν υπήρχαν τα λεφτά? Όχι. Για να χρηματοδοτήσετε τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Ποιος είναι ο νοικοκύρης? Είναι η εργατική τάξη. Οι εργαζόμενοι που πλήρωσαν, όπως είπα, με το αίμα τους και τον ιδρώτα τους και έφτιαξαν τα μεγάλα και ανθυρά ασφαλιστικά ταμεία που τα παραδώσατε στη βορρά των ωρέξεων του κεφαλαίου. Επομένως, κρήτων το σιγάν, όχι σαν το γάτο, για να μην πω την παροιμία που λένε στο χωριό μου, που βγαίνει εδώ ο κύριος Χατζηδάκης και μας κουνάει το δάκτυλο. Σε ποιον το κουνάει το δάκτυλο? Σε ποιον αλήθεια κουνάει το δάκτυλο? Στο κουκουέ που επιράσπισε όλα αυτά τα χρόνια το δικαίωμα των εργαζομένων, που είναι το ελάχιστο που είχαν κατακτήσει για συντάξεις και για το όποιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα που το κατεδαφίζατε και το κατεδαφίζετε βήμα το βήμα. Επομένως, αλλού τα διλήμματα. Ποιος είναι, λέει, τι ξυπνάδες είναι αυτές? Ούτε στα φοιτητικά αμφιθέατρα δεν υπάρχουν. Ποιος είναι, λέει, με την γραφειοκρατία και ποιος με τους συνταξίχους? Και εσείς, μιλάω εκ μέρους του ΚΚΕ, είστε με την γραφειοκρατία. Δεν τρέπετε λιγάκι? Δεν τρεπόσαστε λίγο? Ποιος την έκανε αυτή την γραφειοκρατία? Ποιος το έφτιαξε αυτό το κράτος? Ποιος έφτιαξε τα τεράστια, δημιούργησε τα τεράστια προβλήματα? Ποιος απέλησε εργαζόμενους που ήταν αναγκαίοι? Ποιος σε όλα αυτά τα ερωτήματα? Αυτά τα ερωτήματα ας μην τα βάλει, θα τα απαντήσει ο ίδιος ο κόσμος. Φέρνει ένα νόμο, νόμος είναι. Τροπολογία λέει. Πόσα άρθρα είναι, Μαρία? 60. Κανονικά. Γιατί καθένα έχει και 5-6 υποπαραγράφους. Πρόκληση απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι στους συνταξιούχους. Που τι αποτελεί? Εμείς δεν έχουμε καμιά αυταπάτη και τα επιχειρήματα αυτά είναι, πώς το λένε, για να τα λέει για να πείσει τους δικούς του. Κάνει ένα βήμα ακόμα για να αποσυρθεί το αστικό κράτος από την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνική ασφάλιση, μαζί με την ιδιωτική, μαζί με όλα όσα πάει, δηλαδή να κάνει το θέμα της ασφάλισης ατομικό και όχι κοινωνικό, κοινωνική παροχή και δικαίωμα. Και βέβαια έμεσα επιτίθεται και στους εργαζόμενους ανήθικα, από ό,τι διάβασα, κάτι μίλησε για κόπρο του Αυγείου, του Αυγεία. Στους εργαζόμενους του ΕΦΚΑ που με τόσες απολύσεις δίνουν τα πάντα για να καταφέρουν το ακατόρθωτο και με ένα μηχανολογικό
Είδατε, άμα τα ζητάγανε άλλοι επιχειρηματίες και τέτοια, θα τα είχατε φτιάξει χθες. Εδώ τώρα για να αλλάξετε κομπιούτερ που αλλάζουν πανεύκολα σήμερα, θέλετε ένα χρόνο, πόσο χρόνο. Και μας λέτε τώρα θα βάλω. Ένας δουλεύει και άλλοι βγάζουν φωτοτυπία. Το έργο σας είναι και της προηγούμενης κυβέρνησης. Του ΣΥΡΙΖΑ για να μην ξεχνιόμαστε. Και περνάτε ουσιαστικά, διότι ιδιωτικοποιείτε την απόδοση των συντάξεων. Εμάς δεν μας παρεξενεύει. Το θεωρούμε φυσιολογική πορεία και του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και των κατευθύνσεων γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην πω και τη λειτουργία του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Τώρα τα υπόλοιπα που λέτε είναι ανεφουσίας. Γιατί αν θέλετε να το αντιμετωπίσετε, δεν θα απολύατε, θα προσλαμβάνατε και αυτό το επιχείρημα, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων, δεν παίρνουμε γιατί δεν μας χρειάζονται μετά, έγινε θανατηφόρο για το λαό, για τους γιατρούς, για τις προσλήψεις των γιατρών και των νοσηλευτών. Γιατί, κυρίες και κύριοι, με βάση τους κανονισμούς των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας κλπ, πριν την πανδημία ήταν 50% το προσωπικό. Και τώρα, μέσα στην πανδημία, προτιμήσατε να πεθαίνει κόσμος, να μένει ανάπηρος γιατί αφήγει πάρα πολλά, και δεν πεθαίνει ο κόσμος μόνο από τον κορονοϊό. Πάνε άψαλτοι, όπως λένε και πάρα πολλοί άλλοι, γιατί έχετε μετατρέψει τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία COVID. Και γιατί όλα αυτά, δεν τα ξέρετε? Όχι, είναι πολιτική επιλογή. Η υγεία είναι κόστος, όπως και άλλα είναι κόστος. Και δεύτερον, το ιδιωτικό κεφάλαιο. Έχουν θησαυρίσει οι κλινικές, οι ιδιωτικές και τα μεγαθύρια που έχουν στηθεί και στήθηκαν με 60 και 70% επιδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από ευρωπαϊκά προγράμματα. Έτσι τα έστησαν. Ποιος τα ταΐζει αυτά? Μόνο οι πλούσιοι και οι ευκατάστατοι? Όχι. Τα ταΐζουν πάλι οι ίδιοι εργαζόμενοι με δικές σας πολιτικές. Όπου πάνε και πληρώνουν αυξημένη συμμετοχή βέβαια, αλλά έχουν μόνιμη πελατεία από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ποιος πληρώνει τα ασφαλιστικά ταμεία? Οι εργαζόμενοι. Όλα λοιπόν λειτουργούν για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα το να το πω, πάρτε πίσω την τροπολογία, δεν έχει κανένα νόημα. Εδώ υπάρχει και αναισθησία. Και δεν απάντησε ο κύριος Χατζηδάκης όταν του είπα οι προσωρινές που δίνουν πόσο είναι? 360, 400, 450, 500. Ζείτε εσείς με 500? Και μάλιστα στην περίοδο αυτή της κρίσης που ταΐζουν και τα εγγόνια τους. Εκεί είναι η ξεφτύλα του συστήματος και η σαπίλα. Που αντί οι νεότεροι να φροντίζουν τους πέρα από το κράτος τους μεγαλύτερους, συμβαίνει το εντελώς ανάποδο. Τώρα για το θέμα του νομοσχεδίου, πολύ γρήγορα. Και η κυβέρνηση της Νέας, και με βάση τη συζήτηση που έγινε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και λίγο ως πολύ και τα υπόλοιπα κόμματα, παρουσιάζουν αυτό το νομοσχέδιο κώδικας δημοσίων δικαστικών υπαλλήλων σαν αναγκαίο, σαν ουδέτερο, προσέξτε, ουδέτερο, και ο εξυγχρονισμός, λέει η Νέα Δημοκρατία, είναι ουδέτερος. Έτσι διάβασα. Και ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής. Συμφωνούμε. Σε ποιες ανάγκες ανταποκρίνεται, και θα το αποδείξουμε αυτό. Η κριτική που γίνεται από τα άλλα κόμματα είναι επιδερμική και σε επιμέρους ζητήματα. Δεν αγγίζει τον πυρήνα το γιατί γίνονται αυτές οι αλλαγές, όχι μόνο τώρα, αλλά έχουν αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και οι προτάσεις που γίνονται αφορούν την καλύτερη λειτουργία της δικαιοσύνης, ώστε να υπηρετείται καλύτερα η στρατηγική του αστικού κράτους σήμερα και στη δικαιοσύνη, την οποία όλοι λέτε η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, η αντικειμενική δικαιοσύνη. Σε ποιον τα λέτε? Είναι ανεξάρτητη? Άλλο οι δικαστές και ορισμένοι τίμοι που προσπαθούν να καταβγάλουν πέρα. Με τέτοιο αντιλαϊκό πλαίσιο, με τέτοιους αντιλαϊκούς νόμους, είναι εξαρτημένη η δικαιοσύνη από αυτά? Προωθεί την σκληρή ταξική πολιτική που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις, ναι ή όχι? Άρα είναι εξαρτημένη από αυτή την άποψη. Και δεν είναι αντικειμενική. Και υπάρχουν ούτε και ουδέτεροι είναι. Άλλωστε, όλες οι αλλαγές που έγιναν από όλες τις κυβερνήσεις σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και με βάση την γραμμή της Ευρωπαϊκής. Με ποιο σκοπό? Το ΚΚΕ λέει και υποστηρίζει με επιχειρήματα ότι επιδιώκουν να διαμορφώσουν μια δικαιοσύνη πιο φιλική στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, άρα
και πιο εχθρική για τα λαϊκά στρώματα και τα λαϊκά συμφέροντα. Έχουμε άδικο γι' αυτό. Γιατί αναρωτήθηκε από ό,τι διάβασε και ο κύριος Υπουργός ότι καλά τι σχέση έχουν οι δικαστικοί κώδικες με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μα η ίδια κυβέρνηση το ομολογεί. Τι λέει η ίδια κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα. Λέει ότι επαναλαμβάνει ότι η δικαιοσύνη διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. Συμφωνούμε. Ποια ανάπτυξη όμως. Την καπιταλιστική ανάπτυξη. Πού στηρίζεται η ανάπτυξη αυτή. Στο κέρδος. Στηρίζεται στα επιχειρηματικά συμφέροντα και στο τεράστιο κέρδος. Το οποίο κέρδος από πού βγαίνει. Από την εκμετάλλευση των ίδιων των εργαζόμενων. Αυτές είναι αλήθειες που δεν είναι να κάνουμε ανάλυση του Μάρξ και του κεφαλαίου. Είναι της καθημερινότητας που τη ζει ο κόσμος καθημερινά. Από εκεί και πέρα βέβαια. Δεν είναι μόνο αυτό. Τι θέλει να φτιάξει. Καταρχήν να σκουπίσει ό,τι υπάρχει εμπόδιο για την ασυδοσία την πλήρη στις επενδύσεις και γενικότερα στην ανάπτυξη της κερδοφορίας. Εδώ έχετε κάνει, εδώ βάζετε τώρα τις ίδιες τις εταιρείες να κάνουν περιβαλλοντική μελέτη για την επένδυσή τους. Και δεν θα κάνετε και αυτά εδώ πέρα. Όλη η οικονομική πολιτική όλων των κυβερνήσεων σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε. Γι' αυτό και δεν γίνεται κριτική από τα άλλα κόμματα. Τι άλλο θέλει να κάνει. Να ιδιωτικοποιηθούν μέσα από όλη την οικονομική πολιτική. Τσάκισμα των εργαζομένων, αύξηση της εκμετάλλευσης, ιδιωτικοποίηση όλων των επιχειρήσεων και ιδιωτικοποίηση είναι και ένας τρόπος με την διαμεσολάβηση. Και στη δικαιοσύνη και σήμερα είδαμε και στο ασφαλιστικό σύστημα. Επίσης η κυβέρνηση ομολογεί ότι οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης είναι κομβικής σημασίας στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή πάρτι δισεκατομμυρίων. Απίστευτα νούμερα. Δώστε μου και τη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε, και θα ξαναμιλήσω. Γιατί τώρα εδώ ζούμε όλοι. Ξέρουμε τι σημαίνει Ταμείο Ανάκαμψης. Άμα θέλετε, κάνουμε και λογαριασμό. 363 εκατομμύρια για τα νοσοκομεία. Κάμια τρακοσαριά, νομίζω, κοντά εκεί πάνω κάτω για την πρωτοβάθμια υγεία και για τους επιχειρηματικούς ομίλους αστρονομικά ποσά που θα τα πληρώσει είτε άμεσα, είτε που είναι λεφτά των λαών της Ευρώπης και του ελληνικού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού λαού και που βέβαια θα τα πληρώσει είτε άμεσα είτε έμεσα από την αύξηση του χρέους συνεχώς. Επίσης, γιατί μας κατηγορείτε ότι δεν σχετίζονται αυτά με τις εξυπηρέτησεις του συμφέροντος του κεφαλαίου. Τι λέει η έκθεση Πισαρίδη. Η δικαιοσύνη πρέπει να μετατραπεί από παράγοντα αβεβαιότητας σε παράγοντα εμπιστοσύνης. Τελεία. Για ποιους. Για το λαό. Των επενδυτών είναι η επόμενη λέξη. Το κλειδί. Αυτό δεν είναι. Γιατί δεν έλεγε του λαού και φυσικά των επενδυτών. Είναι κοινική η έκθεση. Όπως κοινικός είναι και ο καπιταλισμός. Στην υπηρεσία τους δηλαδή. Αυτό λέει. Ότι η δικαιοσύνη πρέπει να υπηρετεί τους επενδυτές, πρέπει να υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων κεφαλαίων και έχουν και οι νόμοι σας οι προηγούμενοι προς αυτή την κατεύθυνση. Ταχύρυθμα επενδυτικά τμήματα στα δικαστήρια. Διαδικασίες πολυτελείας με εξειδικευμένους δικαστές. Και η έκθεση Πισαρίδη συνεχίζει, λέει, επέκταση ειδικών τμήματων πολυτελείας, τέτοιων δηλαδή, σε άλλα θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος. Ανταγωνισμός αφορά τους εργαζόμενους. Σίγουρα. Και όχι τα κέρδη. Πτώχευση. Πώς θα φάτε τα σπίτια του Κοσμάκη. Εταιρική διακυβέρνηση. Ποιον υπηρετούν αυτά, αλήθεια. Ποιον υπηρετούν. Γκαρίζει, λένε στο χωριό μου. Φαίνεται. Όλη η γραμμή είναι διόλων των μέσων στήριξη του κεφαλαίου και ενάντια στο λαό. Και μια και μιλάτε τώρα για την αντικειμενική κλπ. Για τις λαϊκές υποθέσεις τι κάνετε. Γιατί δεν φτιάχνετε και εκεί υπηρεσίες πολυτελείας. Τι κάνετε για τα οικογενειακά ζητήματα που έπρεπε να δημιουργηθεί τμήμα κλπ. 20 χρόνια και δεν το φτιάχνετε. Γιατί δεν εξυπηρετεί τέτοια συμφέροντα. Όταν ένας εργαζόμενος τραβιέται 4 και 5 χρόνια για να πάρει τα δεδουλευμένα του και πολύ χειρότερα, γιατί δεν φτιάχνετε ένα εξειδικευμένο τμήμα στα δικαστήρια που θα ασχολείται με τις εργατικές υποθέσεις για να μην υποφέρει ο κόσμος και πάρα πολλά άλλα. Πού είσαστε, Γρηγόρη, όμως, στην απονομή, γιατί λέτε για την ταχύτητα. Αυτό είναι εκπληκτικό.
στα θέματα των απεργιών. Ακόμα και μέσα στην καραντίνα τα ανοίξατε για να βγάλουν τρεις απεργίες παράνομες. Εκεί γίνονται, σήμερα καταθέτει μια επιχείρηση, μια εταιρεία, ένας μεγάλος όμιλος, ότι η απεργία είναι παράνομη και καταχρηστική, το βράδυ βγαίνει η απόφαση κατευθείαν. Και είναι 90%, πάνω από 90%. Σπάνιες περιπτώσεις δικαστών που σήκωσαν ανάστημα. Η ιδιωτική διαμεσολάβηση, ποιο είναι εξυπηρετή. Είπατε ότι διευκολύνει. Ποια διευκολύνει? Εκείνο που έχει χρήμα. Είμαι εγώ, ένας εργαζόμενος και η τράπεζα απέναντι. Ποιος θα κερδίσει στη διαμεσολάβηση? Μη μου πείτε ότι θα κερδίσει ο εργαζόμενος. Αποκλείεται. Θα βάλει τα καλύτερα γραφεία, θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και αυτό στο πτωχευτικός κώδικας που αλλάζετε τώρα. Γιατί το κάνετε? Σταματάνε η προστασία της πρώτης κατοικίας. Για ποιον? Για τις τράπεζες και τα φάντες. Εκτός αν θα τα αγοράσουν οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ ή άλλοι εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Θα μου πείτε, αυτά πώς συνδέονται με τον κώδικα δικαστικών υπαλλήλων, πέρα από τα υπόλοιπα, αλλά και γενικότερα με τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα? Δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλετε να φτιάξετε ανθρώπους πιόνια. Πιόνια του συστήματος εννοώ. Όχι μόνο στα δικαστήρια, αλλά στους δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά γενικότερα. Ανθρώπους που θα υπηρετούν χωρίς να βγάζουν κιχ, το λέω έτσι, για τις αδικίες του συστήματος, για το τι συμβαίνει εκεί. Θέλετε ανθρώπους αφοσιωμένους, να έχουν πιστεί δηλαδή, και επειδή αυτό δεν γίνεται στην πράξη, βάζετε και μέτρα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα που βάζετε? Αξιολόγηση. Με ποια κριτήρια θα γίνεται αξιολόγηση? Με το αν αποδίδουν, αν έχουν πολύπλευρες, όπως το λένε, δραστηριότητες κλπ. Πού, μέσα στα ερείπια των δικαστηριών, που ένας έχει να κάνει χίλια, έτσι θα τον αξιολογήσετε? Αλλά όμως, επειδή υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα, η οποία λέγεται συνέντευξης, γιατί έτσι πρέπει να την πούμε, συνέντευξη. Συνέντευξη, δεν ξέρω πόσο ποσοστό έχει, αλλά ξέρω από αλλού που είναι 40%. Τι είναι η συνέντευξη, λέει, είναι δομημένη? Κι άμα, ποιος τη δομεί? Με τι ερωτήματα? Είναι υποκειμενική η κρίση σε μια συνέντευξη ή όχι? Είναι. Τι θα κρίνει και ποιον θα προωθήσει ο άλλος? Αυτόν που είναι πιο αφοσιωμένος και που δεν βγάζει μιλιά, πιθανά που δεν απεργεί, που δεν κατηγορεί για όλη αυτή την κατάσταση. Προαγωγές, το ίδιο. Αλλά είναι όμως και ο πέλεκης των πειθαρχικών ποινών από πάνω. Αν δεν περνάει με το μαλακό, αν δεν περνάει με την υποταγή, θα περνάει και με την τιμωρία. Έτσι θέλετε να διαμορφώσετε σε όλο το δημόσιο τομέα τέτοιους ανθρώπους? Δεν θα τα καταφέρετε, να είστε σίγουροι. Παρότι μπορεί προσωρινά να είναι δύσκολα. Τα είπε αναλυτικά τώρα και η Μαρία Οικομνηνάκα. Και έχει και κάτι ακόμα. Έχω μία απορία. Λέει ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι, τελειώνω ακριβώς με αυτό, οι δικαστικοί υπάλληλοι απαγορεύεται να εκδηλώνουν ή διαδίδουν πολιτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις που τις περιγράφει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητά τους. Τι σημαίνει αυτό? Ειδικά και το τελευταίο. Δηλαδή τι θα κάνουν? Θα παρνηθούν τα πιστεύω τους? Δηλώσεις μετανοίας? Δεν θα τολμάνε να πούν τίποτα? Τι πάει να πει χρησιμοποιώντας την ίδια? Γιατί πώς είσαι ίδιο, αφού είναι ίδιοι δικαστικοί υπάλληλοι? Δεν θα τολμήσουν να μιλήσουν για απεργία? Δεν θα τολμήσουν να κατηγορήσουν το σύστημα? Δεν θα τολμήσουν να κατηγορήσουν την οποιαδήποτε κυβέρνηση? Δεν θα έχουν λόγο? Τι θα είναι, άφωνοι? Δεν είναι υπάλληλοι αυτοί? Δεν είναι εργαζόμενοι αυτοί? Δεν πληρώνουν φόρους? Δεν τους αφορά η ζωή τους, η ζωή και όλη η οικονομική και η πολιτική? Δεν αναφέρω άλλα, να μην καταχρώμη και το χρόνο, γιατί τα είπα αναλυτικά και νομίζω με ακριβέστατο τρόπο σε όλους τους τομείς η εισηγήτριά μας και για την τροπολογία μίλησε και ο Χρήστος ο Κατσότης. Απλά να σημειώσω κλείνοντας τη σιγή νεκροταφείου των άλλων κομμάτων για την ουσία, για το τι διοίκηση θέλουν, τι δικαιοσύνη θέλουν, και αυτό είναι φυσιολογικό. Όταν υπερασπίζεσαι το καπιταλιστικό σύστημα, προσπαθείς να κάνεις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως δεν γίνονται
και όσες γίνονται είναι αντιλαϊκές. Είναι περιττό να πω ότι το καταψηφίζουμε.